Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κυρία Σαράκη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αρχικά να πούμε ότι όταν λέμε πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν θεωρούμε μόνο τους δασκάλους των δημοτικών σχολείων, εννοούμε και των νηπιαγωγείων και των παιδικών σταθμών. Όχι, όχι. Μόνο νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά. Ωραία. Είχαμε λοιπόν χθες, αν δεν κάνω λάθος, την ολομέλεια των προέδρων των συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα σχετικά με το θέμα της ατομικής αξιολόγησης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο, να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα της ολομέλειας, της συγκέντρωσης, συνάντησης και να περάσουμε μετά με περισσότερη λεπτομέρεια στην αξιολόγηση. Τι είναι, τι θέλουμε από αυτή, τι δεν θέλουμε από αυτή, γιατί αντιδρούμε, όλα αυτά να τα δούμε αναλυτικά. Βεβαίως. Αρχικά, σε όλη την Ελλάδα, όλοι οι σύλλογοι πραγματοποίησαν γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο προτάσεων από την Ομοσπονδία μας, να επικυρωθεί και ενδεχομένως να φέρουν και καινούργιες προτάσεις στην ολομέλεια που έγινε χτες. Χτες πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ήμασταν πρόεδροι από όλη την Ελλάδα μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, της Ομοσπονδίας μας. Συζητήθηκε εκτενώς ξανά η αξιολόγηση, γιατί αντιδρούμε σε αυτήν, τι μας φέρνει η αξιολόγηση τόσο της σχολικής μονάδας όσο και η ατομική αξιολόγηση, γιατί ουσιαστικά αυτό που, η ατομική αξιολόγηση είναι το τελευταίο κομμάτι του νόμου που εφαρμόζεται. Αυτά υπάγονται όλα σε ένα νόμο ο οποίος ψηφίστηκε το 2021. Συζητήσαμε πάνω σε αυτά. Ήταν πολύ δυναμική η παρουσία όλων των προέδρων, μπορώ να πω. Επικυρώσαμε τις προτάσεις της ΔΟΕ και ακολούθως, αφού τελείωσε η συζήτηση, πραγματοποιήσαμε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Όπου βέβαια δεν καταφέραμε να συναντήσουμε ούτε την κυρία Κεραμέως ούτε την κυρία Μακρύ, γιατί και οι δύο απουσίαζαν. Οπότε επιφυλάσσεται κυρίως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ να επιδιώξει μια συνάντηση εκ νέου για να τεθούν κάποια θέματα υπό συζήτηση. Γιατί ουσιαστικά το παράπονο μας είναι ότι δεν έχει υπάρξει διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα πάνω και σε αυτό το ζήτημα της αξιολόγησης και σε άλλα ζητήματα που ταλαιπωρούν την δημόσια εκπαίδευση. Δηλαδή η Ομοσπονδία σας έχει προσπαθήσει να έρθει σε διάλογο. Βεβαίως, και σε αυτό το θέμα ιδιαίτερο. Δεν έχει βρει ανταπόκριση. Ακριβώς. Δηλαδή, πάνω σε αυτό έχουν υπάρξει συναντήσεις, έχουν υπάρξει προτάσεις. Δεν εισακούονται πάντα. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αξιολόγηση, η Ομοσπονδία μας είχε αποφασίσει πάνω σε αυτό να προτείνει στην 88η Γενική Συνέλευση. Υπήρχε ένα ολοκληρωμένο πλάνο σχετικά με την αξιολόγηση στην πλάνο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή, υπήρξε μια πρόταση. Ναι. Πρότεινε το πώς μπορεί να γίνει η αξιολόγηση, γιατί όταν μιλάμε για αξιολόγηση, αυτό είναι ένα ολόκληρο επιστημονικό πεδίο. Το οποίο εξαρτάται από κάποιες αρχές και κανόνες. Δεν μπορεί να γίνει έτσι, δηλαδή, χωρίς ένα πλαίσιο. Σαφώς, η Ομοσπονδία μας οπότε εισηγήθηκε μια πρόταση, η οποία τότε δεν έγινε δεκτή. Και τώρα αυτή που εισηγείται, όχι εισηγείται, ουσιαστικά ψήφισε το Υπουργείο, δεν την κάνουμε εμείς δεκτή για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Μάλιστα. Να τα δούμε λίγο με τη σειρά όλα, κυρία Σαράκη. Θα ήθελα να μου πείτε δύο πράγματα για το πώς θα γίνεται η αξιολόγηση πλέον, για να καταλάβουν και οι αγροτές μας για ποιο πράγμα μιλάμε. Ακριβώς. Λοιπόν, η αξιολόγηση έχει ουσιαστικά τρεις άξονες. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την ατομική αξιολόγηση, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Έχουν έρθει αναλυτικά τα πεδία στα οποία θα αξιολογούμαστε, τόσο από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, όσο και από έναν σύμβουλο εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση ξεκινάει από την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου, γιατί εκεί με μια πολυτροπολογία που κατατέθηκε πάνω σε άσχετο νομοσχέδιο τις τελευταίες μέρες, επισπεύστηκαν οι διαδικασίες, γιατί δεν ήταν τίποτα
τίποτα έτοιμο ουσιαστικά. Οπότε τοποθετήθηκαν εκεί σύμβουλοι εκπαίδευσης. Έχει ανοίξει και μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου θα καλούμαστε να καταθέσουμε τα προσόντα μας, ό,τι έχουμε δηλαδή σε πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κτλ. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Κατόπιν αξιολογούμαστε μέσα από παρακολούθηση διδασκαλίας δύο φορές, το οποίο γίνεται κάθε 4 χρόνια. Περιμένετε λίγο να το καταλάβουμε. Έτσι, μαζί, ναι. Λοιπόν, αρχικά έχουμε μία πλατφόρμα, μπράβο, στην οποία γίνεται η κατάθεση των προσόντων των ατομικών του κάθε εκπαιδευτικού. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μία ατομική συνεδρία, δηλαδή αν το κατάλαβα καλά. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Υπάρχει μία έκθεση αυτοαξιολόγησης, δηλαδή καταγράφουμε εμείς κάποια πράγματα για τον εαυτό μας. Επίσης γίνεται παρακολούθηση διδασκαλίας, όπως γινόταν παλιά με τον επιθεωρητή, δηλαδή μπαίνει μέσα ο σύμβουλος εκπαίδευσης και παρακολουθεί την διδασκαλία μας αφού έχει προηγηθεί κάποιο ραντεβού, έχουν συζητηθεί κάποια πράγματα. Μια εφαρμογή η οποία έχει καταργηθεί από το 1981. Από τότε που είμαστε μαθητές, από τότε που ήμουν μαθήτρια, θυμάμαι, τότε μας προετοίμαζαν οι διδασκαλοί μας ότι θα έρθει ο επιθεωρητής. Το ίδιο θα γίνεται και τώρα, έτσι, πιστεύω. Τι θα πούμε, πώς θα κινηθούμε, πώς θα σηκώσουμε το χέρι μας, σε πιο συγκεκριμένο σημείο του μαθήματος θα μπορούμε να επέμβουμε. Έτσι, δηλαδή ξαναγυρνάμε σε αυτό με λίγα λόγια, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, όταν κάτι θα γίνεται ανά πολύ αραιά χρονικά διαστήματα, ύστερα από ραντεβού, συνεννόηση, συζήτηση, νομίζω ότι θα είναι απλά μια καλοπαιγμένη παράσταση 45 λεπτών, όπου θα σημειώνει κάποια παιδεία ο αξιολογητής. Πάντα, να σας πω, η διδασκαλία λιώνεται όταν υπάρχουν θεατές. Σας το λέω και από την εμπειρία μου. Τα παιδιά συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο. Και δεν μιλάω μόνο για την αξιολόγηση, ακόμα και όταν υπάρχουν προγράμματα που υλοποιούμε στο σχολείο. Και μπορεί να είναι ένα τρίτο πρόσωπο, είτε ένας ψυχολόγος, είτε ένας κοινωνικός λειτουργός, είτε κάποιος άνθρωπος από έναν άλλο δημόσιο φορέα που θέλει να είναι μέσα στην τάξη, είτε για να παρακολουθήσει, είτε για να μας δείξει. Επηρεάζει άμεσα. Η συμπεριφορά των παιδιών πάντα είναι διαφορετική. Και όταν νιώθουν ότι τα παρακολουθούν και μας παρακολουθούν, δεν φέρονται με τον τρόπο που φέρονται καθημερινά στο δάσκαλο ή στη δασκάλα, όπου εκεί αν μη τι άλλο είμαστε σαν μια μικρή οικογένεια, υπάρχει άλλη άνεση. Οπότε όταν υπάρχει ένας τρίτος, όλα αλλάζουν. Από εκεί και πέρα λοιπόν. Λοιπόν, εμείς αντιδρούμε σε αυτό το πλαίσιο που έρχεται, γιατί ναι, προς τον κόσμο βγαίνει. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στον τρόπο που αντιδράτε. Λοιπόν, θα υπάρξει λοιπόν θετική ή αρνητική αξιολόγηση, έτσι, από τον αρμόδιο επιθεωρητή, ας το πω έτσι, επιθεωρητή. Λοιπόν, σύμβουλος εκπαίδευσης. Σύμβουλος εκπαίδευσης, όρος, σωστός. Ναι, σωστά. Για πείτε μου λοιπόν, στην περίπτωση που υπάρξει θετική ή αρνητική, τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, ο σύμβουλος εκπαίδευσης θα δίνει κάποιο βαθμό για το δάσκαλο. Βεβαίως. Δηλαδή θα κρίνει το δάσκαλο, πήρε 9, πήρε 10, πήρε. Όχι ακριβώς με νούμερα. Υπάρχει τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, δηλαδή από εξαιρετικός έως μη επαρκής. Όταν κάποιος κριθεί ανεπαρκής, θα καθοδηγείται να κάνει κάποιες επιμορφώσεις από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το παρουσιάζουν έτσι, ότι ναι, φαίνεται ότι πρέπει να επιμορφωθεί σε κάποια παιδεία λίγο περισσότερο. Είναι εκτός της δουλειάς εντωμεταξύ, τίθεται εκτός. Όχι, δεν τίθεται θέμα από. Απλά ενδυναμώνεται σε εισαγωγικά σύμφωνα με το Υπουργείο μέσα από κάποιες επιμορφώσεις για να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στο παιδαγωγικό του έργο. Ακούγεται πολύ ωραίο, κυρία Σεράκη, αυτό. Γιατί αντιδράτε, θέλω να πούμε σε αυτό τώρα, γιατί είναι και η κοινή γνώμη που κινείται έτσι. Γιατί αντιδρούν. Συμφωνώ. Και σίγουρα πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, στους γονείς των παιδιών μας, στην κοινωνία, που δεν κοφεύουμε και γνωρίζουμε ότι η αντίδραση είναι, αφού εσείς οι δάσκαλοι αξιολογείτε τα παιδιά μας κάθε μέρα, γιατί να μην αξιολογηθείτε και εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα των επιμορφώσεων, είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία επιμόρφωσης, αυτοεπιμόρφωσης. Υπάρχουν οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις τόσα χρόνια από τους συντονιστές μας, και ειδικά από το προσοντολόγιο και μετά που ήρθε από την προηγούμενη κυβέρνηση, οι τελευταίες γενιές των δασκάλων, καλός ή κακός,
έχουμε επιδοθεί σε ένα κυνήγι προσόντων, πρώτον για να μπορέσουμε να δουλέψουμε είτε ως αναπληρωτές είτε ως μόνιμοι, γιατί μπήκαμε σε έναν πίνακα κατάταξης βάσει των προσόντων μας. Οπότε οι περισσότεροι δάσκαλοι πλέον... Είναι γενικότερη κοινωνική απέτηση αυτή. Αλλά θέλω να σας πω ότι περισσότεροι δάσκαλοι πλέον έχουμε μεταπτυχιακά, έχουμε επιμορφώσεις, κάνουμε σεμινάρια, τα οποία βέβαια απαιτούνται από το κράτος, αλλά δεν μας παρέχονται. Δηλαδή μας λένε με νόμο ότι πρέπει, θα μοριοδοτηθούμε αν έχουμε κάποια προσόντα, τα οποία καλούμαστε να πληρώσουμε όμως από την τσέπη μας. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Παράδειγμα. Παράδειγμα, μεταπτυχιακά. Ναι, θα πούνε επικοινωνιακά, υπάρχουν δωρεάν μεταπτυχιακά. Ένα δωρεάν μεταπτυχιακό που προσφέρεται από ένα πανεπιστήμιο θα προσφέρεται για τους κατοίκους εκείνης της πόλης. Μάλιστα. Αυτό. Οπότε γενικά στην ουσία βλέπουμε, υπάρχει ένα κόστος. Ακριβώς. Μπορώ να σας το πω και από τη δική μου εμπειρία. Δηλαδή το, πόσα από τη δική μου τσέπη πόσα έδωσα για να πάρω μεταπτυχιακό. Μάλιστα. Ή για να κάνω ένα σεμινάριο. Γενικά βλέπουμε ότι ό,τι μας ζητείτε από θέμα προσόντων, μετά βλέπουμε να διαφημίζονται και τα ανάλογα στην αγορά. Να διαφημίζονται τα μεταπτυχιακά, να διαφημίζονται σεμινάρια. Όταν ακούστηκε κάτι για ΣΕΠ, κατευθείαν άρχισαν να βγαίνουν διαφημίσεις για φροντιστήρια, για να δώσουμε ΑΣΕΠ. Βλέπουμε γενικά ότι υπάρχει αυτό, αλλά δεν γίνεται να είμαστε ως δημόσιοι υπάλληλοι, ναι, να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, να είμαστε επιμορφωμένοι, αλλά να μας παρέχουν τα μέσα να το κάνουμε και όχι να τα βάζουμε όλα από την τσέπη μας. Είναι μάλιστα και αυτό ένα κομμάτι μάλιστα σημαντικό. Ναι. Και διαχρονικό. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο είδος αξιολόγησης. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί, για προσωπικούς τους λόγους, με την προσωπική τους ευθύνη έτσι, και διάθεση, παρακολουθούν κάποια μεταπτυχιακά ή κάνουν κάποια σεμινάρια για να γίνουν αυτοί καλύτεροι. Έτσι, όμως κάποιο τρόπος αξιολόγησης σήμερα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται δηλαδή από την κατάργηση του επιθεωρητή μέχρι σήμερα. Ναι. Μέχρι τώρα θεωρώ ότι εμείς αξιολογούμαστε καθημερινά από τα παιδιά μας, από τους γονείς. Ο κάθε ένας μπορεί να δει αν το παιδί του έρχεται χαρούμενο στο σπίτι όταν φεύγει από το σχολείο. Σίγουρα οι γονείς δεν είναι παιδαγωγικά καταρτισμένοι για να κρίνουν κάποιες πτυχές του επαγγέλματός μας, αλλά διαισθητικά ένας γονείς μπορεί να καταλάβει αν το παιδί του είναι καλά, αν πηγαίνει στο σχολείο με χαρά και γυρνάει. Εγώ θα σας πω, ναι, δεν αξιολογούμαστε. Σαφέστατα, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των παιδιών. Μπορώ να σας αναφέρω μία χρονική περίοδο στην οποία κληθήκαμε να ανταπεξέλθουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και τα βγάλαμε πέρα. Ήταν ο καιρός όταν έκλεισαν τα σχολεία. Εν μέσω πανδημίας δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για τηλεκπαίδευση, δεν είχαμε καμία επαφή γιατί δεν ήταν τέτοιες συγκυρίες. Όταν μέσα σε 10 μέρες, γιατί όταν πρωτοέκλεισαν τα σχολεία, οι 10 πρώτες μέρες ήταν μουδιασμένες για όλους, ακόμα και για το Υπουργείο. Όταν ξαφνικά το Υπουργείο έστειλε ανακοινώσεις ότι υπάρχουν οι τάδε εκπαιδευτικές πλατφόρμες, οι οποίες ήταν τελείως δυσλειτουργικές στην αρχή, έτσι. Ότι καλείστε να ανταπεξέλθετε. Ναι, βεβαίως. Και σε αγωνίες και ανεκπαιδευτικά. Δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Εκείνα τα 2 χρόνια, είτε με την ασύγχρονη εκπαίδευση, είτε με τη σύγχρονη μέσα από το περιβόητο WebEx, φάνηκε κατά πόσο μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε σε μια κατάσταση η οποία ήρθε απότομα, ήταν τελείως διαφορετική από αυτά που ξέραμε, ήταν τελείως άγνωστη, αλλά όλα πήγαν καλά, όχι γιατί μας έδωσε το Υπουργείο τα μέσα. Όλες οι πλατφόρμες ήταν δυσλειτουργικές και με το WebEx υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όλοι τα ξέρουν. Αλλά γιατί δείξαμε πόσο προσαρμοστικοί μπορούμε να είμαστε, πόσο αγαπάμε τα παιδιά μας και πόσο προσπαθούμε, ακόμα και αν αυτό δεν θα μας. Ακόμα και αν δεν κερδίσουμε το κάτι παραπάνω, δεν το κάνουμε γι' αυτό. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να ανταποκρινόμαστε στη δουλειά μας και γιατί αγαπάμε τους μαθητές μας. Σωστά. Οπότε θεωρώ ότι αυτό ήταν αυτό ένα σημάδι. Αυτό είναι πάνω από όλο το κίνητρο, έτσι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι. Αν δεν υπάρχει αγάπη για το επάγγελμα και για τα παιδιά, νομίζω όσα πτυχία και να έχουμε, σωστά, όσα μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ., δεν θα μας κάνουν τι επίπτωση πιστεύετε ότι θα έχει βεβαίως η ατομική αξιολόγηση τόσο στους μαθητές όσο και στους συναδέλφους σας, θα ήθελα βεβαίως να μου πείτε. Ακόμα όπως το είπατε, δεν είναι μόνο για τους συναδέλφους αυτή τη στιγμή, φωνάζουμε και για τους μαθητές. Στους συναδέλφους, ατομική αξιολόγηση, αν θέλει κάποιος να γίνει στέλεχος εκπαίδευσης, διευθυντής εκπαίδευσης κτλ.,
κρίνεται από εκεί, παίρνει δηλαδή περισσότερους πόντους, να το πω σε εισαγωγικά. Όσο πιο θετικά αξιολογείται, τόσο πιο εύκολο θα είναι να γίνει στέλεχος. Συνδέουν και τη μισθολογική εξέλιξη. Αυτό είναι ένα αρνητικό ζήτημα, γιατί ως εκπαιδευτική θα μιλήσω για το δικό μου κλάδο. Κάθε 2 χρόνια ανεβαίνουμε κλιμάκιο. Ναι. Λοιπόν, πάει να συνδεθεί τώρα αυτή η ατομική αξιολόγηση με την μισθολογική εξέλιξη, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Γιατί που σημαίνει όσο πιο καλός είσαι στην αξιολόγηση, τόσο περισσότερα χρήματα θα πάρεις. Ακριβώς. Είναι και μια μορφή δηλαδή, ανισότητας που δημιουργείται. Ακριβώς. Ή απ' την άλλη, αν κρίνεσαι ανεπαρκής για κάποιο λόγο, ακόμα και αν το δικαιούσε λόγω παλαιότητας να ανέβεις μισθολογικά, δεν θα το κάνεις. Δηλαδή, διατείνονται ότι δεν είναι τιμωρητικοί. Εμείς βλέπουμε στοιχεία που είναι τιμωρητικά αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τους μαθητές. Όχι μόνο το θέμα της ατομικής αξιολόγησης, όλος ο νόμος που αφορά την αξιολόγηση και της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου και η ατομική του δασκάλου. Αυτό το σύστημα είναι copy-paste από εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ναι. Αγγλία, αγγλοσαξονικές χώρες, Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία. Η οποία είναι, στις οποίες χώρες το όλο σύστημα είναι τελείως διαφορετικό, έτσι, σε νοοτροπία, σε λειτουργία, σε εφαρμογή. Θέλουν να φέρουν αυτό το σύστημα αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει δοκιμαστεί για αρκετά χρόνια. Έχουν δει τις επιπτώσεις, έχει αποτύχει το συγκεκριμένο σύστημα. Μάλιστα. Δηλαδή φαίνονται οι επιπτώσεις και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Από ποια άποψη στους μαθητές, να πάμε λίγο στους μαθητές. Βεβαίως. Γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα αυτό και να σας πω και κάτι. Κάποιος γονιός τα έλεγε και εύλογα. Εντάξει, βέβαια, να αξιολογηθούν οι δάσκαλοι για το καλό των μαθητών. Και αν κάπου μείνουν πίσω σε κάτι, αν κάπου στερηθούν κάτι, οτιδήποτε, δεν πειράζει. Αυτό που προέχει είναι το καλό των παιδιών, των μαθητών. Έτσι. Ο κάθε γονιός έτσι θα σκεφτεί. Λοιπόν, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Είναι συνεχασμένα. Όταν ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει τη δουλειά του έτσι όπως μπορεί και πρέπει να την κάνει, και το παιδί θα πάει καλά. Λοιπόν, στα συστήματα αυτά, και αυτό βλέπουμε να έρχεται και εδώ, όταν ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να ασκήσει το καθαρά παιδαγωγικό του έργο, αλλά είναι πιεσμένος συνέχεια να συμπληρώνει φόρμες αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης, αξιολόγηση των παιδιών, να πρέπει να τα αναρτά σε πλατφόρμες, να έχει διοικητικό έργο, να πρέπει συνέχεια να δείχνει δείκτες τόσο για τον εαυτό του όσο και για τα παιδιά. Αυτό στερεί από το έργο που θα παράγει μέσα στην τάξη. Μάλιστα. Γιατί ούτως ή άλλως το έργο ειδικά του δασκάλου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι μόνο η διδασκαλία. Επειδή έχουμε και ελλείψεις από το κράτος και είναι ένας από τους λόγους που φωνάζουμε ότι θέλετε να μας αξιολογήσετε σε πολλά πεδία στα οποία όμως μας έχετε εκτεθειμένους. Πέρα από το μάθημα, υπάρχει φροντίδα του παιδιού. Υπάρχουν οι πρώτες βοήθειες που θα πρέπει να δοθούν. Για να δοθούν πρώτες βοήθειες εν ώρα μαθήματος, π.χ., θα πρέπει να αφήσεις τα υπόλοιπα παιδιά σε μία τάξη. Ναι, ναι. Για να φροντίσεις το ένα που έχει την ανάγκη σου. Υπάρχει η ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού ή των γονιών. Είναι όλα αυτά μαζί. Μαζί με όλα αυτά, αυτό που θέλουν είναι να παράγουμε έργο, να είναι κοινοποιήσιμο προς την κοινωνία. Θέλουν τα παιδιά να δείχνουν συγκεκριμένους δείκτες βελτίωσης. Γι' αυτό και μες στο νόμο της αξιολόγησης υπάρχει η λεγόμενη ελληνική πίζα, που δεν είναι πίζα. Είναι ουσιαστικά ενδοσχολικές εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα. Είναι ακόμη σε δοκιμαστικό. Σε δοκιμαστικό, εφόσον θα εφαρμοστεί ο νόμος, πιλωτικά σε κάποια σχολεία έγινε, θα γίνει σε όλα τα σχολεία. Δεν είναι τελείως αρνητικό. Εμείς λέμε ότι πριν αξιολογήσεις το οτιδήποτε, πριν πας σε αυτά τα βήματα, εξόπλισε τα σχολεία. Μάλιστα. Δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν κενά. Έτσι, όταν η κυρία Κεραμέως έλεγε πια κενά, φέρτε τα μου να τα εξετάσω προσεκτικά. Είναι τόσα πολλά που δεν προλαβαίνει να τα εξετάσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε κενά. Μάλιστα. Υπάρχουν και τάξεις και εδώ στο Αγρίνιο. Δεν έχουν δάσκαλο, όχι για όλη τη χρονιά. Προκύπτει ένα κενό. Για ένα μήνα. Κάποιος έχουμε δικαίωμα να ασθενήσουμε. Έτσι. Δεν υπάρχει δάσκαλος να μπει μέσα. Μάλιστα. Άρα αυτά τα παιδιά πώς θα κάνουν μάθημα. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αλλού δηλαδή. Από τη βάση. Είναι το κτηριακό για παράδειγμα. Μάλιστα. Πανελλαδικά. Έχουν μεταθέσει τις ευθύνες στους δήμους. Και σε αυτό, σαν σύλλογος, έχουμε συνομιλίες και με το Δήμο και με συλλόγους γονέων όταν μας καλούν. Τα νηπιαγωγεία δεν έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Το κτηριακό είναι ένα ζήτημα. Δεύτερον, σίτηση. Ήρθε η σίτηση. Καλώς και ήρθε, γιατί είναι μια μεγάλη βοήθεια για πολλά νοικοκυριά. Ήρθε σίτηση όμως
χωρίς να έχουμε τραπεζαρίες, άρα τα παιδιά που τρώνε. Χωρίς να έχουμε τραπεζοκόμους, άρα ποιος δίνει τα Έχει τα βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση όσον αφορά, δηλαδή ήταν αυτό που ξεκίνησε από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς, λίγο πιο εκτεταμένα θα έλεγαν, και δεν υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή για το νόμο μας από ό,τι γνωρίζω. Σε ποιο πράγμα? Στην επέκταση του ολοήμερου και τα λοιπά, με κάποια θέματα σύντησης κάποια θέματα τα οποία συζητήθηκαν, μπήκαν στο τραπέζι. Δεν έχουμε όμως κάποια βελτίωση έτσι. Δεν υπάρχει, δεν εφαρμόστηκε το διευρυμένο ολοήμερο στο νόμο μας. Νομίζω μόνο ένα σχολείο, αν δεν κάνω λάθος, με επιφύλαξη στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Εγώ θα σας πω, δεν ξέρω αν έχετε παιδιά, ή αν έχουν οι συγγενείς σας, αν έχετε ανιψάκια, οτιδήποτε. Αν γνωρίζετε παιδάκια σε μικρή ηλικία. Ένα παιδάκι που να αγαπάτε. Λοιπόν, θα το βάζατε να κάθεται σε μια ξυλίνη καρέκλα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα? Αν το αγαπάω, όχι. Όχι, ακριβώς. Εγώ και τους μαθητές μου, οποιοδήποτε. Έχεις, δεν έχεις παιδιά, οποιοδήποτε. Θέλω να σκεφτεί και να αναρωτηθεί αυτό. Αν, ή αν ο ίδιος θα κάθονταν σε μια ξυλίνη καρέκλα. Συμπερασματικά, λοιπόν, κυρία Σεράκη, προτείνεται ότι κάποιες αλλαγές, και η κυρία Κεραμέσκο και το Υπουργείο γενικότερα θα πρέπει να κοιτάξει τη βάση έτσι, του συστήματος. Και όσον αφορά τώρα στην αξιολόγηση, τι κάνουμε τώρα, ποιες είναι οι κινητοποιήσεις μας? Λοιπόν, αύριο για αρχή πανελλαδική πανεκπαιδευτική απεργία με κινητοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Έχουμε και την ΟΛΙΜΕ ταυτόχρονα. Βεβαίως. Γνωρίζουμε ότι με την αυριανή απεργία δεν θα καταργηθεί ο νόμος. Δεν θα αλλάξει κάτι αύριο. Θέλουμε όμως να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα αντίδρασης προς το Υπουργείο ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την αξιολόγηση. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλη τα προβλήματα. Αυτό είναι το τελευταίο που θα έπρεπε να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Εμείς εδώ στο νομό μας έχουμε συμφωνήσει με όλους τους συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή Μεσολογγίων, Ναυπάκτου, Αμφιλοχίας Βόνιτσας και εμείς που είμαστε Αγρινίου Θέρμου. Θα πραγματοποιήσουμε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι. Μαζί μας θα είναι και συνάδελφοι της δευτεροβάθμιας, εννοείται. Και καλούμε και όλους τους εκπαιδευτικούς να απεργήσουν, να δείξουν την αντίδρασή τους. Όλο αυτό θα φέρει πολύ άσχημες καταστάσεις στη δημόσια εκπαίδευση. Μιλάμε για τη δημόσια εκπαίδευση όπως τη γνωρίζουμε. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα που δεν αναφέραμε σήμερα και λόγω χρόνου. Είναι τόσο έτσι, πολλά. Όσο χρόνο και ηθικά, να έχουμε. Ηθικά και για το μέλλον το δικό μας και για το μέλλον των μαθητών και των μαθητριών μας, οφείλουμε να απεργήσουμε αύριο, να κλείσουν τα σχολεία, να έχουμε μαζί μας τους γονείς, να υπερασπιστούν το σχολείο των παιδιών τους, όχι εμάς τους δασκάλους, το δημόσιο και δωρεάν σχολείο για τα παιδιά τους. Σε γενικές γραμμές οι γονείς τώρα είναι υπέρ σας, είναι μαζί σας, είναι στο πλευρό σας? Θεωρώ ότι οι γονείς δικαιολογημένα δεν έχουν πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει. Θα πρέπει και εμείς, και το έχουμε και αυτό στο πλάνο μας, να τους ενημερώσουμε διεξοδικά. Δηλαδή και εμείς σαν σύλλογος προγραμματίζουμε να κάνουμε μία νομίζω είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Μάλιστα. Βεβαίως, είναι απαραίτητο. Γιατί πρέπει να διαλευκάνουμε κάποια σκοτεινά σημεία που δικαιολογημένα υπάρχουν. Έγινε ένα πρώτο βήμα σήμερα μέσα της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάρα πολύ και εγώ. Στο Επανειδήν και να ευχηθώ τα καλύτερα. Σας έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.